Το επόμενο τρίμηνο, όπως εκτιμάται, αναμένεται να δημοπρατηθεί το έργο επέκτασης μονάδας οξιών περιστατικών της ψυχιατρικής κλινικής του Παγνή. Αυτό δήλωσε η διοικήτρια της 7ης ΥΠΕ, Λένα Μπορμπουδάκη, η οποία εξέφρασε την ικανοποίησή της, καθώς ένα χρόνιο αίτημα μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης. Είμαστε σε συνεχή συνεννόηση και με τη διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, με τη διευθύντρια της ψυχιατρικής κλινικής, αλλά και τους ανθρώπους, τους φίλους της ψυχιατρικής κλινικής, τους ανθρώπους που μας βοήθησαν πραγματικά πολύ σε αυτή την προσπάθεια, που σε συνεργασία και με μια χορηγία από τον κύριο Λεπιδάκη και τα Πλαστικά Κρήτης, που τους ευχαριστούμε θερμά, έχουμε στα χέρια μας τη μελέτη. Έχουμε διασφαλίσει το ποσό του 1.100.000 σαν υγειονομική περιφέρεια και πάμε να υποβάλουμε στο Υπουργείο Υγείας και να δημοπρατήσουμε άμεσα τη δημιουργία αυτού του έργου. Με την επέκταση της μονάδας οξιών περιστατικών της ψυχιατρικής κλινικής του Παγνή, πρόκειται να βελτιωθούν οι συνθήκες νοσηλείας με την παράλληλη αύξηση των κλινών. Θα έχουμε 408 τετραγωνικά στο ισόγειο, θα γίνει καθύψος και ένας πρώτος όροφος. Θα επεκτείνουμε και θα αναπτύξουμε ιατρία τόσο της ψυχιατρικής κλινικής όσο και της παιδοψυχιατρικής κλινικής και θα αυξηθούν οι κλίνες νοσηλείας των οξιών περιστατικών. Αυτό που είναι όμως πολύ σημαντικό είναι ότι θα νοσηλεύονται πλέον οι ασθενείς μας με την αξιοπρέπεια που χρειάζεται να αντιμετωπίζουμε τους ψυχιατρικούς ασθενείς στη χώρα μας. Για την υλοποίηση του έργου εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση ύψους 1.100.000 ευρώ, ενώ το επόμενο δεκαήμερο θα υποβληθεί προς έγκριση το τελικό σχέδιο. Σε συνεννόηση με τη διοίκηση του Παγνή θα περάσουν αμέσως και θα εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου και την ίδια μέρα δίνουμε έγκριση εμείς από την Υγειονομική Περιφέρεια, αποδεσμεύουμε το ποσό και δημοπρατούμε. Οι χρόνοι θα φροντίσουμε να είναι πάρα πολύ γρήγοροι ώστε να μπορέσουμε να δημοπρατήσουμε μέχρι το Σεπτέμβριο.